τα χρώματα της Ουκρανικής σημαίας φώτισαν τα θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις Βρυξέλλες για τον εορτασμό της 32ης επετείου από την ανεξαρτησία της χώρας. Οι εορτασμοί της Ουκρανικής Διασποράς έγιναν στο Γκρίμπεργκεν, όχι μακριά από τη βελγική πρωτεύουσα. Ο ρόλος των δυτικών συμμάχων θεωρείται άλλωστε θεμελιώδης για την πλήρη επανάκτηση της εθνικής κυριαρχίας της Ουκρανίας. Οι σύμμαχοί μας κατάλαβαν τι είδους κίνδυνο αντιπροσωπεύει η Ρωσία, τι είδους πρόκληση, όχι μόνο για την Ουκρανία, αλλά και για την Ευρωπαϊκή Ένωση και τον πολιτισμένο κόσμο, δήλωσε ο πρέσβης της Ουκρανίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτή είναι η κοινή μας μάχη και είμαι σίγουρος ότι η υποστήριξη που λαμβάνουμε θα παραμείνει και θα αυξηθεί. Στο μήνυμά της για τον εορτασμό της ημέρας, η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής τόνισε ότι η υποστήριξη θα προσφερθεί για όσο χρειαστεί η Ουκρανία να γίνει και πάλι ελεύθερη. Ούτε και η Αμερικανική διπλωματία θεωρεί ότι υπάρχει κόπωση από τους συμμάχους μετά από 18 μήνες πολέμου. Δεν νομίζω ότι υπάρχει ζήτημα να αποσύρουν οι σύμμαχοι την υποστήριξή τους. Μας διδάσκει καθημερινά τι σημαίνει να πολεμάς για την ελευθερία. Οι δύο μήνες της Ουκρανικής αντεπίθεσης δεν οδήγησαν σε σημαντική πρόοδο στην ανάκτηση εδαφών. Κάτι για το οποίο εν μέρει ευθύνεται η Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως υποστηρίζει η πολιτική αναλύτρια Αμάντα Πολ. Γιατί χάνουμε τόσο πολύ χρόνο με τις αποκλίσεις, καθυστερώντας να λάβουμε αποφάσεις που θα μπορούσαν να ληφθούν πολύ πιο γρήγορα, όπως για την παράδοση όπλων που χρειάζεται η Ουκρανία, για παράδειγμα τα F-16. Οι πιλότοι πρέπει να εκπαιδευτούν. Ο πόλεμος θα τελειώσει πολύ πιο γρήγορα αν η Ουκρανία πάρει αυτό που χρειάζεται. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει δαπανήσει 76 δισεκατομμύρια ευρώ, ενώ οι 27 ετοιμάζουν άλλο ένα οικονομικό πακέτο ύψους 50 δισεκατομμυρίων ευρώ.